δεν θεωρεί ο επικεφαλής της μείζωνος αντιπολίτευσης στο Δημοτικό Συμβούλιο Βόλου Νίκος Παπαπέτρος πολιτική ήττα την απόρριψη από πλευρά Συμβουλίου της Επικρατείας της προσφυγής της παράταξης Συμμαχία για τον Βόλο κατά της εκλογιμότητας του Δημάρχου Αχιλέα Μπέου εξαιτίας της εμπλοκής του με τα διοικητικά της ποδοσφαιρικής ομάδας του Βόλου. Οι πολιτικές διαφορές και τα πολιτικά προβλήματα, όπως και τα πολιτικά ζητήματα, δεν λύνονται στα δικαστήρια. Τα δικαστήρια έχουν άλλη αρμοδιότητα και για άλλο λόγο πήγαμε κι εμείς εκεί. Αλίμονο αν προσφεύγαμε στα δικαστήρια ζητώντας την επίλυση των πολιτικών προβλημάτων της πόλης. Είχαμε πει από την αρχή και πριν ακόμα τις εκλογές ότι τίθεται για μας ένα ζήτημα εκλογιμότητας. Ασκήσαμε προσφυγή στο διοικητικό πρωτοδικείο, η οποία απερίφθη, και στη συνέχεια ασκήσαμε έντις αναιρέσεις στο Συμβούλιο Επικρατείας, η οποία και αυτή απερίφθη. Το Συμβούλιο Επικρατείας έκρινε ουσιαστικά επί της ορθότητας της πρωτόδικης απόφασης. Και προφανώς φαντάζομαι, γιατί δεν έχω δει το σκεπτικό, γι' αυτό και έχω επιφυλαχτεί να τοποθετηθώ πιο αναλυτικά. Όχι ότι δεν είναι σεβαστή η απόφαση, αυτή είναι η απόφαση, έτσι. Απλώς θέλω να δω λίγο το σκεπτικό, να δω τι ακριβώς βάρινε στη σκέψη των δικαστών του Συμβουλίου Επικρατείας και οδηγήθηκαν σε συγκεκριμένη κρίση. Με την προσφυγή του στο Συμβούλιο της Επικρατείας, ο κ. Παπαπέτρος και ο Δημοτικός Σύμβουλος της Μίζωνος Μειοψηφίας Νίκος Μόσχος ζητούσαν να εκπέσει το αξιώματός του Αχιλλέας Μπέος, καθώς θεώρησαν ότι υπήρχε ασυμβίβαστο εις ό,τι αφορά στο αξίωμα του Δημάρχου και την εμπλοκή του στα διοικητικά της ΠΑΕ Βόλος, από τη στιγμή που ως πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της ομάδας σύναψε σύμβαση παραχώρησης του Πανθεσσαλικού Σταδίου. Γνωρίζω ότι το θέμα της διαχείρισης του Πανθεσσαλικού Σταδίου εκκρεμεί σε ποινικό στάδιο. Δηλαδή, η εισαγγελία έχει διατάξει προκαταρκτική έρευνα και βρίσκεται σε αυτό το στάδιο, και μάλιστα προκαταρκτική έρευνα για κακουργηματικές απιστίες. Αστικές αξιώσεις θα πρέπει να τις ασκήσει κάποια επόμενη ίσως δημοτική αρχή ή η ίδια δημοτική αρχή με άλλη διοίκηση, αν κρυθεί ότι οι συνέπειες σε βάρος του Δήμου είναι ζημιογόνες. Το μόνο που κρίθηκε αυτή τη στιγμή, ούτε καν το διοικητικό σκέλος της υπόθεσης κρίθηκε, κρίθηκε μόνο το θέμα της συνδρομής ή όχι κολλήματος εκλογημότητας. Η παράταξή μας, απολύτως ενωμένη στον κοινό στόχο της διαφάνειας και καταπολέμησης κάθε διαπλοκής, θα συνεχίσει να αγωνίζεται με κάθε τρόπο ώστε να ιτηθεί καθολικά το πιο σάπιο καθεστώς που έχει διοικήσει ποτέ το Δήμο Βόλου, ανέφερε ο κ. Παπαπέτρος, ο οποίος επιμένει ότι υπάρχουν ποινικές ευθύνες για τη διαχείριση του Πανθεσσαλικού Σταδίου. Σε καμία περίπτωση, τα δικαστήρια, όχι το συγκεκριμένο και κανένα άλλο δικαστήριο, δεν θα λύσει το πολιτικό πρόβλημα της πόλης. Το πολιτικό πρόβλημα της πόλης παραμένει πολιτικό. Παρ' όλα αυτά όμως, οι παρανομίες όταν υπάρχουν, κατά τη γνώμη μας, έτσι, ή όταν υπάρχουν ζητήματα που χρήζει παρέμβασης είτε από τους εποπτικούς οργανισμούς είτε από τα δικαστήρια, εμείς θα προσφεύγουμε σε αυτούς.